σας ρωτήσω, κύριε Μπογδάνο, το εξής. Εσείς εκλεγήκατε με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Α Αθηνών με σημαία το νόμος και τάξη. Τώρα που διαγραφήκατε από την κοινοβουλευτική ομάδα. Και είμαι ο μόνος εκπρόσωπος δεξιού κόμματος στο πάνελ και πρόεδρος της Πατριωτικής Δύναμης Αλλαγής και απολύτως απέναντι στην κατάσταση. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι δεξιό κόμμα. Να τελειώνουμε με αυτό. Δεν θέλω να μπω σε λογομαχία ούτε με τον κύριο Αβραμόπουλο ούτε με τον κύριο Σπίρτζη. Εγώ βλέπω. Είναι ο Μαρκόπουλος. Τον κύριο Αβραμόπουλο δεν θα πείτε σίγουρα. Όχι, διότι θα κατέβει στην Ηλία από ό,τι καταλαβαίνω τελικά και όχι στην Αλφα Αθήνα. Όπως και να έχει όμως. Δεν θέλω να λογομαχήσω με κανέναν. Μίλησε 10 λεπτά ο ένας, 10 λεπτά ο άλλος. Εάν μου δώσετε τα 5, τα μισά από όσο δώσατε στον καθένα, θα σας είμαι ευγνώμων. Λοιπόν, ίδιοι είναι. Ίδιοι είναι. Όταν πρέπει δεν χιονίζει και το Μάη δροσολογά και όποιον διαφωνεί τον δέρνουμε. Η αποτυχία της κυβέρνησης στον τομέα της ασφάλειας είναι απόλυτη. Δεν είναι μόνο ότι υπάρχει αυτή η βαθιά αναξιοπιστία και η θεσμική εξευτελιστική κατάσταση σε ό,τι έχει να κάνει μετά της Greek Mafia, με τους ανώτερους αξιωματικούς και εγώ δεν ξέρω με ποιους πολιτικούς, θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Δεν είναι μόνο το Far West, το οποίο το ζει ο καθένας. Ο νοικοκύρης, ο οικογενειάρχης, ο φορολογούμενος, τα παιδιά στο σχολείο, η ασφάλεια. Δεν είναι μόνο ζήτημα υψηλής εγκληματικότητας. Πηγαίνετε στα Σεπόλια, πηγαίνετε στον Κολονό να δείτε τι γίνεται, που μαχαιρώνονται στους δρόμους. Είναι μια γενική κατάσταση η οποία υπάρχει και επικρατεί στη χώρα. Δεν είναι μόνο ότι πριν μια εβδομάδα είπατε για κάποια περιστατικά, η Ιρανή φοιτήτρια. Επικαλούμε, κυρία Γιάμαλη, την ευαισθησία σας σε γυναικεία ζητήματα. Ιρανή φοιτήτρια δέχθηκε άγρια επίθεση, απόπειρα βιασμού στο κέντρο της Αθήνας από νεαρό Ισλαμιστή και μπήκανε στη μέση άνθρωποι για να το αποσοβήσουν. Δεν το έπαιξε κανένα κανάλι. Είναι δυστυχώς ότι υπάρχει μια ελληνική αστυνομία η οποία παραμένει ευνουχισμένη. Ανέκδοτα πολλούνται ως επιτυχίες, βλέπε πανεπιστημιακή αστυνομία. Θα διαφωνήσει ο κύριος Σπίρτζης και εσείς ενδεχομένως, κυρία Γιάμαλη, και ίσως και ο κύριος Μερτζάνης με μένα. Όμως εγώ πίστευα ότι η πανεπιστημιακή αστυνομία έπρεπε να υπάρξει, να επιβληθεί, να λειτουργήσει. Πού είναι τώρα το μεγαλύτερο ανέκδοτο. Θα σας πω το εξής. Πού είναι τι τώρα. Είναι αστυνομικοί που έχουν τοποθετηθεί. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Είναι αστυνομικοί οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στα ΑΤΑΦ και απλά αλλάζουν μπλουζάκια. Αστυνομικοί. Βγάζουν το μπλε και βάζουν το πράσινο. Είναι αστυνομικοί. Πότε με εκπαιδεύτηκαν οι αστυνομικοί. Ειδικοί φρουροί. Εγώ τους βάζω. Πότε εκπαιδεύτηκαν. Τους βάζω μέσα. Να σας πω, δεν είμαι εκπρόσωπος αυτή τη στιγμή αποτυχίας της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Πήγε να κάνει κάτι. Το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή κάποια πήγε θέματα. Να κάνει. Εσείς ταυτίζεστε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ίδιο κόμμα είστε. Είστε μία ενιαία πολιτική. Μία ενιαία πολιτική. Και το δυστύχημα είναι ότι δεν υπερασπιστήκατε ποτέ, κύριε Μαρκόπουλε, όχι εσείς προσωπικά, αλλά η Νέα Δημοκρατία, τον δεξιό συντηρητικό χαρακτήρα του κόμματος που ήταν και η βάση κάποτε των ψηφοφόρων σας. Μην πάμε στις τελευταίες εξελίξεις με τον κύριο Καραμανλή, αλλά κυρία Γιάμαλη, κλείνω. Με τον κύριο Καρατζαφέρη. Ο κύριος Καρατζαφέρης λέει εκπρόσωπος της εγχώριας ακροδεξίας. Τα οποία τα πιστεύει, να σας πω, ο κύριος Καρατζαφέρης λέει αυτά τα οποία... Δεν βρήκε τα παιδιά του. Δεν θα πάω εκεί. Κυρία Γιάμαλη, μπορώ να κάνω μια αποκάλυψη. Μια δημοσιογραφική αποκάλυψη. Να κάνει την αποκάλυψη ο κύριος Μπογδάνο. Έχετε την ακροδεξιούλα του μπαμπάτη. Αφήστε μα να κάνουμε μια αποκάλυψη. Θέλετε να σα πω τι θα πει κάποιο. Κύριο Καμένο, αν ήταν σοσιαλδημοκράτη. Αυτό που θα ακούσετε θα σα σοκάρει. Αγαπητοί κύριοι, να. Θέλετε να ακούσετε τι θα πει καθεστώ. Είμαστε 1,5 μήνα από τι εκλογέ, οπότε μπορώ να το πω. Τόσο καιρό δεν το έλεγα διότι φοβόμουν για την ασφάλειά μου. 2 Φεβρουαρίου του 2021 είμαι ο μόνος βουλευτής, αδιαμφισβήτητο, που έχει διπλή εμπριστική επίθεση δεχθεί στο σπίτι του. 2 Φεβρουαρίου. Δίνεται διαταγή, εκδίδεται διαταγή για 24-ωρη φύλαξη της οικίας μου. Όπως είναι λογικό για έναν βουλευτή που έχει δεχθεί διπλή εμπριστική επίθεση στο σπίτι, όχι στο γραφείο, και έχει οικογένεια και παιδί.
6 Οκτωβρίου, κύριε Μαρκόπουλε, διαγράφομαι. 7 Οκτωβρίου σταματάει η φύλαξη. Είστε καθεστώς ή δεν είστε? Κοιτάξτε, κύριε Μπογδάνο. Δεν σας ρωτώ. Είστε καθεστώς ή δεν είστε? Και εγώ δεν είχα επίθεση με αεροβόλο στο γραφείο μου. Σας κόψανε τη φύλαξη τη μέρα που διαγραφήκατε, κύριε Μαρκόπουλε. Δεν χρειάστηκε επιπλέον φύλαξη. Αυτή είναι η φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα καθεστώς μπροστά στο οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν νηπιαγωγείο. Έκλεισα, κύριε Γιάμαλη, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Είναι κοροϊδία. Κάνετε το προσωπικό πολιτικό. Συγγνώμη. Και Κωνσταντίνε, ξέρεις ότι σε εκτιμώ. Δημήτρη, από τα χρόνια της καλύτερα εργασίας μην πεις μας. Τίποτα. Καλύτερα μην πεις τίποτα. Να πας στον κύριο Θεοδωρικάκο και να τον ρωτήσεις γιατί λειτουργεί ως ολοκληρωτιστής και καθεστωτικός. Η φύλαξη έχει αστυνομικό, δεν έχεις? Δύο. Έναν αστυνομικό έχεις. Με συγχωρείς. Η επίθεση στο σπίτι και η φύλαξη της ηχείας είναι το ίδιο. Μου, τώρα δεν θέλω να σε ρωτήσω. Θες να μου πεις ότι κακώς φυλασσόταν το σπίτι κόσμο. Μου. Λοιπόν, εγώ 6 λέω Οκτωβρίου εξής. Διαγράφηκα. 7 Οκτωβρίου σταμάτησε η φύλαξη. Θεωρώ, Κωνσταντίνε, ότι στο λέω με την εκτίμηση που σου έχω και επειδή έχουμε συνεργασία στο παρελθόν. Καθεστώς, Δημήτρη. Νομίζω ότι σε κάποια πράγματα το προσωπικό το κάνεις πολιτικό. Καθεστώς. Αυτά τα κάνουν τα καθεστώτα. Και δεν έχω να πω κάτι άλλο.